Την ψυχραιμία των πολιτών και ταυτόχρονα την προσοχή τους σε ό,τι αφορά τη γρήπη, ζήτησε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξενθός, που τόνισε ότι από τη Δευτέρα θα αρχίσει προμήθεια στα φαρμακεία 24.000 εμβολίων, ενώ μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα φτάσουν ακόμη 26.000, προκειμένου να εμβολιαστούν όσα άτομα ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Έχουμε διασφαλίσει ένα επιπλέον απόθεμα ασφαλείας εμβολίων αυτές τις μέρες, το οποίο θα είναι διαθέσιμο τη βδομάδα που μας έρχεται στα ιδιωτικά φαρμακεία. Νομίζω ότι και με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε και θωρακίζουμε ακόμα περισσότερο το κομμάτι της κοινωνίας που έχει μεγαλύτερους κινδύνους να νοσήσει με σοβαρά συμπτώματα. Όπως σημείωσε ο κύριος Ξανθός, την ώρα που τα θύματα της γρήπης έχουν φτάσει στα 56 σε ολόκληρη τη χώρα, αυτό που φαίνεται είναι ότι ακόμη διανύουμε μια φάση επιδημικής έξαρσης με πάρα πολλούς ανθρώπους να νοσούν, αρκετοί από αυτούς με συνοδά νοσήματα αρκετά σοβαρά, υπάρχουν δυστυχώς και θανατηφόρα περιστατικά παρά την υποστήριξη που δέχονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ωστόσο συνέστησε ναι μεν όχι εφησυχασμό, αλλά ψυχραιμία και όχι πανικό. Είμαστε σε μια φάση επιδημικής έξαρσης της εποχικής γρήπης σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που νοσούν. Αρκετοί από αυτούς νοσούν πάρα πολύ σοβαρά και δυστυχώς κάποιοι, ιδιαίτερα άνθρωποι που έχουν συνοδά νοσήματα και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καταλήγουν δυστυχώς παρά την υποστήριξη την οποία δέχονται από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και η πλειονότητα από αυτούς και από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει μια ψυχραιμία. Δεν χρειάζεται φυσικά ούτε εφησυχασμός σε καμία περίπτωση, αλλά ούτε και πανικός. Ο Ανδρέας Ξανθός εξήγησε ότι η εποχική γρήπη είναι μια κατάσταση που κάθε χρόνο χρειάζεται προσοχή. Διευκρίνησε ότι με μια συνετή διαχείριση από το ιατρικό προσωπικό και με ενημέρωση αλλά και ευαισθητοποίηση των πολιτών, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες αυτή τη δυσκολία. Υπάρχει επάρκεια αντιοικών εμβολίων. Νομίζω ότι με μια συνετή διαχείριση αυτής της υπόθεσης και από το ιατρικό προσωπικό αλλά και με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία η οποία είναι κάθε χρόνο με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.